Προσκεκλημένος μας είναι ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών, ο κύριος Βαβέτας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αληθώς και προς εσάς και προς το σταθμό και προς όλους τους Κερκυραίους και τους Έλληνες. Θέλω να μπούμε στην διαδικασία να εξηγήσουμε καταρχάς στον κόσμο πώς θα κυλήσει αυτή η διαδικασία και η ψήφο και πώς θα εκλεγούν μάλλον και οι υποψήφοι ευρωβουλευτές. Και στη συνέχεια να πούμε έτσι για τις βασικές αρχές του δικού σας συνδυασμού αλλά και τους άξονες στους οποίους σκοπεύετε να κινηθείτε. Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε τη διαδικασία. Ναι. Είναι εκλογές με σταυρό. Άρα να καταλάβει ο κόσμος, πηγαίνουμε, παίρνουμε ψηφοδέλτιο την ίδια μέρα που θα γίνουν και οι δημοτικές εκλογές σε άλλη κάλπη. Βασικά, παίρνουμε την κάλπη, κοιτάμε τα ονόματα και βάζουμε σταυρό. Μέχρι 4 σταυρούς έχει το κάθε ψηφοδέλτιο της κάθε παράταξης. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν είναι με λίστα. Μην νομίζουν δηλαδή. Επίσης δεν είναι κάτι το οποίο αφορά ένα τόπο. Ευρωεκλογές ψηφίζουν ναι, όλη η Ελλάδα. Να ψηφίσουν όποιον επιθυμούν. Ναι, δεν όλη έχει Ελλάδα. Δεν... Ναι, ναι, βέβαια. Δεν όπως και οι βουλευτικές. Ναι, ναι, ναι. Και μπορούν να ψηφίσουν όποιον επιθυμούν υποψήφιο. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι υποχρεωτικά κομματικές. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να ανήκει στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, λέω, ή του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιου άλλου κόμματος, αλλά εκτιμάει ιδιαίτερα κάποιο πρόσωπο από την Ένωση Κεντρών. Παράδειγμα, εμένα ή κάποιον ναι, άλλο. Γιατί είναι και γεγονός ότι έχετε κατέβει ως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Δαβέτα. Ναι, στις προηγούμενες ευρωεκλογές ήμουν με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως λόγοι. Να το ξεκαθαρίσουμε να μην μπερδευτεί. Ναι, ναι, δεν καταλαβαίνω. Γιατί ο κόσμος ίσως να μην έχει καταλάβει ακόμη. Είμαι με τη Ένωση Κεντρών και βέβαια οι λόγοι, οι βασικοί που. Δεν συμμετέχω με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Είναι προσωπική και πολιτική. Ναι. Προσωπική γιατί θεωρώ ότι δεν αξιοποιήθηκα όπως έπρεπε και όπως μου είχαν υποσχεθεί. Δεν αξιοποιήθηκα με βάση την καριέρα που έχω, τις δυνατότητες που έχω και με βάση αυτά τα οποία θα μπορούσα να προσφέρω στην Κέρκυρα. Έτσι, γιατί είχα πολλές προτάσεις στην Κέρκυρα και ούτω καθεξής. Δεν αξιοποιήθηκα λοιπόν σε επίπεδο κεντρικό ή τουλάχιστον για να το πω πιο σωστά, μου είπαν να περιμένω. Μέχρι να γίνει κάτι, αλλά το να περιμένω μέχρι να γίνει κάτι είναι κάτι το οποίο μπορεί να χάσεις και αυτό που έχεις μπροστά σου. Άρα εσείς θέλετε να περιμένετε και έτσι πήγατε στην Ένωση Κεντρών. Η επιλογή πώς ήρθε, δηλαδή έτσι, θα μπορούσατε να πάτε και σε κάποιο άλλο κόμμα, ναι. Ίσως. Είχα προτάσεις από όλα τα κόμματα. Α, από αυτό ήθελα να ξεκινήσω. Όλα, όλα τα κόμματα, λέω όλα, όλα. Και αν προκληθώ μπορώ να το πω. Όλα τα κόμματα. Ναι. Έτσι, από κυβερνητικά μέχρι. Όμως η επιλογή μου ήταν πολιτική. Δηλαδή. Επιλέγω την Ένωση Κεντρών για δύο λόγους. Πρώτος λόγος, δεν θέλω να πούν ότι πάω σε ένα κόμμα μεγάλο, ας πούμε στην αντιπολίτευση ή στην κυβέρνηση ή οτιδήποτε αλλού, διότι έτσι θα θεωρείτο στα μάτια του κόσμου ότι ήταν τυχοδιοκτική η απόφασή μου, διότι δεν μου δίνουν κάτι θεωρητικά, θα πει ο κόσμος από εκεί και πάνω το πάρω από εδώ, από την άλλη μεριά. Δεν το θέλω αυτό, διότι διδάσκω πολιτική ηθική και πολιτική φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο τόσα χρόνια. Και... Είστε καθηγητής, να το πούμε αυτό και για τους τηλεθεατές, γιατί ενδεχομένως κάποιος να μην γνωρίζει το ιστορικό σας, αλλά να πούμε ότι είστε καθηγητής φιλοσοφίας. Πολιτικής φιλοσοφίας και τέχνης στη Γαλλία. Κάνω τα σεμινάρια στη Σορβόνη από τα τελευταία πέντε χρόνια. Και βέβαια διδάσκω και αυτό το μάθημα της λεγόμενης συνολικά πολιτικής συμπεριφοράς. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να διδάσκω για πολιτική συμπεριφορά μέσω αρχών και αξιών και από τη μια στιγμή στην άλλη, σε διάστημα ενός μηνός, να φύγω από ένα κόμμα και να πάω σε ένα άλλο το οποίο κατηγορούσα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ακόμη και αν οι προτάσεις μπορεί να είναι δελεαστικές. Άρα λοιπόν, επέλεξα την Ένωση Κεντρών, πρώτον γιατί είναι μικρό κόμμα, διότι είναι. Ξέρουμε όλοι οριακά, μπορεί να μπει, μπορεί να μην μπει, από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα μπει και θα πάει και καλά, αλλά τέλος πάντων με βάση τις δημοσκοπήσεις. Και είναι κόμμα το οποίο έχει κάποιες αρχές. Δηλαδή, οι οποίες με εκφράζουν. Τι εννοείτε. Πρώτα απ' όλα, η αρχή της απλής αναλογικής. Είναι σημαντικό για μένα. Πιστεύω στην απλή αναλογική. Δεν πιστεύω στην ενισχυμένη αναλογική, η οποία εκ των πραγμάτων είναι σαν να λέει εσείς πολίτες Έλληνες δεν είστε ιδιαίτερα ικανοί να επιλέξετε σωστά. Δώστε την κυβέρνηση σε εμάς που είμαστε πιο ισχυροί και εμείς θα επιλέξουμε για εσάς. Θα δούμε, ξέρετε, για την απλή αναλογική τώρα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι, αλλά θα πρέπει όμως να φτιάξουμε μέσω των αποτελεσμάτων της απλής αναλογικής και μια κουλτούρα συνεργασίας. Δηλαδή θα πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Άρα το κλειδί αυτό είναι. Έτσι το είναι. Να υπάρχει συνεργασία. Θεωρείτε ότι στον Έλληνα και δει στον πολιτικό άνδρα υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας. Μέχρι τώρα όχι. Αλλά υπάρχει. Θα πρέπει να υποχρεωθούν από τις συνθήκες εκ των πραγμάτων, όπως υποχρεώθηκαν στη Γερμανία. Η ανάγκη κάνει νόμο λοιπόν. Έτσι, και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Αυτό έτσι. Τονίζεται. Συνεργασία και συνένεση. Ειδικά σε εθνικά θέματα. Ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε
τα εθνικά θέματα και να τσακωνόμαστε όπως τσακώνονται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ για, μεταξύ κομμάτων για θέματα εθνικά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πρέπει να έχουμε μία ενιαία γραμμή, ανεξαρτήτως των κομμάτων. Και ο άλλος λόγος είναι το θέμα της Μακεδονίας. Στο θέμα της Μακεδονίας, εγώ έχω ξεκάθαρη άποψη από την αρχή, την είχα πάντα εδώ στο κανάλι αυτό, την είχα μεταφέρει πάρα πολλές φορές. Είμαι και θα είμαι εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών. Και οι λόγοι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Δεν είναι ότι εγώ δεν θέλω και δεν πιστεύω ότι πρέπει να λύσουμε το πρόβλημά μας για τους γείτονες, το αντίθετο, αλλά δεν μπορούμε να χωρίζουμε τη Μακεδονία σε βόρεια και υπονοούμενα σε νότια, και ασχέτως και αν μην το λέμε νότια. Μια λογική σκέψη θα πει, μα αφού το λες βόρεια, άρα υπάρχει και νότια. Ναι, και είναι γεωγραφικός προσδιορισμός. Ναι, αυτός ο γεωγραφικός προσδιορισμός όμως εμπεριέχει και πολιτιστικούς κινδύνους και ταυτοτικούς κινδύνους. Γιατί αν μια ωραία μέρα κάποιοι από τους μεγάλους, όχι από τους Σκοπιανούς, από τους μεγάλους, αποφασίσουν ότι στα Βαλκάνια πρέπει να γίνει ανακατάταξη δυνάμεων όπως έγινε στη Ιουγκοσλαβία, στο πάτημα αυτό της Βόρειας Μακεδονίας μπορούν να πατήσουν και να ενώσουν το πάνω μέρος και το κάτω μέρος, να το πω έτσι απλά, και να δημιουργήσουν, δεν λέω ότι θα γίνει άμεσα, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο πολιτικό κάποιων προβλημάτων που μπορούν να ανασκύψουν στο εγγύς ή στο απότερο μέλλον. Να σας ρωτήσω κάτι όμως, είναι μια συμφωνία η οποία δεν μπορεί να αλλάξει ή θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει? Μπορεί να αλλάξει η συμφωνία. Διότι κάθε συμφωνία στηρίζεται σε δύο αρχές. Αν δούμε τη συμφωνία της Βιέννης, στην οποία αναφέρονται οι συμφωνίες, λέει ότι μια συμφωνία πρέπει να είναι πάνω απ' όλα να έχει την έγκυρη συμφωνία του λαού. Πώς έχουμε την έγκυρη συμφωνία του λαού? Με δημοψήφισμα. Δεν υπήρξε δημοψήφισμα. Άρα θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί τις αποφάσεως σε δημοψήφισμα? Προφανώς. Εάν ο λαός έκρινε ότι εμείς δεχόμαστε τη συμφωνία των Πρεσπών, ναι, τότε γιατί όχι, ο λαός είναι κυρίαρχος. Όπως ισχύει σε όλες τις δημοκρατίες. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως, και το δεύτερο στοιχείο που μπορεί να αλλάξει, είναι ότι υπάρχουν κατηγορίες σημαντικές εκ μέρους του κυρίου Καμένου εναντίον του κυρίου Κοντζιά και εναντίον της όλης κατάστασης, ότι χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα Σόρος. Ξέρουμε ότι κατηγορήθηκε η κυβέρνηση, οι βουλευτές της κυβέρνησης των Σκοπίων, της αντιπολίτευσης μάλλον, 8 βουλευτές, για να μπορέσουν να φύγουν από τις θέσεις της αντιπολίτευσης και να ψηφίσουν συμφωνία στα Σκόπια. Και κατηγορήθηκαν ότι πήραν πολλά λεφτά. Αντίστοιχο έκανε ο κύριος Καμένος εδώ. Πριν προχωρήσουμε στη συμφωνία, κάνουμε μια διερεύνηση αυτών των κατηγοριών για να δούμε του λόγου του αληθές. Άρα έχουμε δύο στοιχεία τα οποία μας λέει η συνθήκη της Βιέννης, η συμφωνία της Βιέννης, ότι είναι καθοριστικά για ανατροπή με τη δοθή της ευκαιρίας κάθε συμφωνία η οποία δεν στηρίχθηκε στα λεγόμενα νόμιμα στοιχεία. Σας βλέπετε κοντά στον κύριο Καμένο λίγο πάντως, έτσι, σε θέματα τα όπως τα εθνικά παραδείγματος χάρη, γιατί ο κύριος Καμένος διαφώνησε τελικά και αποχώρησε. Ναι, αλλά για διαφορά ότι ο κύριος Καμένος, εάν ήθελε πραγματικά να ρίξει τη συμφωνία και να αποχωρήσει πραγματικά, θα έπρεπε να το έκανε εκείνη τη στιγμή πριν γίνουν οι πρέσπες. Εφόσον πραγματικά έχει αυτές τις απόψεις στις οποίες συμφωνούμε στα θέματα τα εθνικά, όπως λέτε εσείς, παίρνουν τα λόγια σας. Εκείνη τη στιγμή που ήταν στο χέρι του να ανατρέψει τη συμφωνία, έπρεπε να αποχωρήσει, η κυβέρνηση να μην είχε τον ικανό αριθμό βουλευτών, να αποκηρυχθούν εκλογές και η κάλπη να έβγαζε μια νέα κυβέρνηση η οποία θα έπαιρνε και τις αποφάσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα εθνικά θέματα. Λοιπόν, κύριε Δαβέτα, ευρωεκλογές και θέλω να μου πείτε τους βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθείτε. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, άξονας ένα. Θα δώσω τη μάχη για αυτό που ονομάζουμε νέα ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι χωρισμένη σε ευρωσκεπτικιστές και σε ευρωυποστηρικτές. Να μου εξηγήσω το πλαίσιο αυτό. Ναι. Οι ευρωυποστηρικτές είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν την πολιτική της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η οποία όμως είναι μη αιρετή και είναι και γραφειοκρατική. Αυτοί τι λένε? Ότι να ενώσουμε τα έθνη, να ενώσουμε τις αγορές, να μπούμε στην παγκοσμιοποίηση, να γίνουμε μέλος της παγκοσμιοποίησης. Άρα, ό,τι έχει σχέση με θρησκεία, με πατρίδα, με έθνη, με όλα αυτά, δεν έχουν σημασία, διότι είναι ρευστά πράγματα. Η άλλη άποψη, οι λεγόμενοι ευρωσκεπτικιστές ή και όσοι είναι κοντά τους, διαφωνούν και λένε, εγώ δεν θέλω να εγκαταλείψω αυτές τις έννοιες έθνος, πατρίδα, θρησκεία και ούτω καθεξής. Είναι στοιχεία του πολιτισμού μου, είναι στοιχεία της ταυτότητας. Άρα, το πρώτο στο οποίο θα δώσω μάχη είναι τη μάχη για μια νέα ταυτότητα. Εγώ δεν είμαι ούτε ευρωσκεπτικιστής, ούτε ευρωγραφειοκράτης.
Ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν στην Ευρώπη. Μια Ευρώπη όμως η οποία θα βασίζεται στις ρίζες του πολιτισμού του κάθε λαού, που θα σέβεται τα έθνη, θα σέβεται τις πολιτιστικές και θρησκευτικές παραδόσεις, αλλά και θα δουλεύει. Άρα λέτε για... λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό, ναι, το να είμαστε κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά απ' την άλλη ότι καμία χώρα δεν πρέπει να χάσει τη δική της ταυτότητα. Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι η πρώτη μάχη που θα δώσω. Η δεύτερη μάχη που θα δώσω έχει να κάνει στα πλαίσια της ασφάλειας. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο πρόβλημα με το μεταναστευτικό, το οποίο ταυτίζεται ατυχώς αλλά πραγματικώς με την ασφάλεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγξουμε τη μετανάστευση. Να ξέρουμε, καλώς να έρθουν οι μετανάστες. Αλίμονοι. Δεν είμαστε ούτε ρατσιστές, ούτε εθνικιστές, ούτε όλα από όλα αυτά τα πράγματα. Όμως η μετανάστευση αυτή η οποία είναι η μη ελέγξιμη, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στους ντόπιους κατοίκους, στην αγορά, στις τιμές αγορών, στην ίδια την ανάπτυξη και επίσης προβλήματα εκμετάλλευσης ψυχών από όλους αυτούς τους εμπόρους οι οποίοι τους εκμεταλλεύονται. Άρα τη μεταναστευτική γραμμή θα πρέπει να την χαράσει χωριστά η κάθε χώρα? Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή... Αναλογική. Δηλαδή πώς? Δηλαδή η κεντρική εξουσία, όποια και να είναι, θα πρέπει αναλογικά να μοιράζει τους μετανάστες σε όλες τις χώρες. Δεν μπορεί να παίρνουν λίγους μετανάστες οι μεγάλες χώρες, οι ανεπτυγμένες, και όλοι οι μετανάστες σαν αποθήκη ψυχών να έρχονται στην Ελλάδα ή στην Ιταλία ή σε κάποιες άλλες χώρες. Δεν δέχεστε δηλαδή αυτό που κάποια χώρα μπορεί να πει? Όχι, εγώ δεν δέχομαι μετανάστες. Κλείνω τα σύνορά μου. Όχι, αυτό είναι λάθος. Όταν είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να δεχτείς μετανάστες, διότι οι μετανάστες έχουν να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι μας υπήρξαν μετανάστες και δεν υπάρχει λαός ο οποίος είτε δεν υπήρξε κι αυτός στο πλαίσιο της μετανάστευσης, είτε δεν δέχεται μετανάστευση. Η μετανάστευση από αρχαιοτά των χρόνων είναι υγιές στοιχείο για την ανάπτυξη των λαών και της δημοκρατίας. Αρκεί να είναι ελεγχόμενη. Όχι να έχουμε οποιονδήποτε, να μην μπαίνουν τρομοκράτες, να μην μπαίνουν άνθρωποι χωρίς χαρτιά, άρα να μην υπάρχουν κλέφτες, λοποδίτες, εγκληματίες κ.ο.κ. Αυτό σημαίνει όμως, να το πω έτσι, σε ένα γενικό πλαίσιο, ότι θα πρέπει να χρειαζόμαστε και εργατικά χέρια για να το δεχτούμε? Προσέξτε. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ, που δεν ξέρουμε για πόσο διάστημα θα μείνουν, που ενδεχομένως να θέλουν να μείνουν και για πάντα. Ναι. Θα πρέπει να ασχοληθούν, να απασχοληθούν κάπου. Σε αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει κονδύλια και να δημιουργήσει νέα επαγγέλματα. Αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες χώρες. Να δημιουργήσει κάποια επαγγέλματα τα οποία να μην είναι άμεσα εδώ ή να υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία πρέπει να τα τονίσει, αυξάνοντας το budget προς ενίσχυση των μεταναστών και δίνοντας τη δυνατότητα και στους ντόπιους να μην χάσουν τις δουλειές τους και στους μετανάστες να έχουν μια πρώτη βοήθεια. Εδώ γίνεται το αντίθετο. Ενισχύουμε κάποιους μεταναστευτικούς κύκλους και δεν ενισχύουμε καθόλου τους Έλληνες. Σε σημείο, οι Έλληνες να θεωρούνται πολλές φορές ξένοι στον τόπο τους και να θεωρούνται γνήσιοι στον τόπο τους κάποια μεταναστευτικά ρεύματα, τα οποία μάλιστα δεν έχουν και τις κατάλληλες νόμιμες συνθήκες. Άρα θα πρέπει μια ισορροπία ως προς την νομιμότητα, ισορροπία ως προς την εργασία, ισορροπία ως προς την αναλογία των πόρων. Θα δώσω μάγη γι' αυτό. Το τρίτο στοιχείο είναι το στοιχείο του πολιτισμού. Εκεί πέρα πρέπει να δώσω βασική μάχη, διότι είμαι υλικά αρμόδιος. Στόχος μου είναι στην Κέρκυρα ειδικά να κάνω πάρα πολλά πράγματα, εφόσον είμαι ευρωβουλευτής. Έχω σκοπό να κινητοποιήσω ιδιαίτερα budget. Το λέω αυτό για να με ακούσει ο κόσμος, γιατί συγκεκριμένο αυτό το πράγμα, οι εκπομπές καταγράφονται και όταν λέμε κάτι, να δούμε μετά τι θα γίνει και μπορεί εύκολα ο κόσμος να σου πει, κύριε καθηγητά, μου λέγεις αυτό. Και εμάς αφορά, για πείτε μας τι εννοείτε. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Κέρκυρα στερείται πολιτισμού με διεθνή επικοινωνία. Το ότι έρχονται αυτή τη στιγμή και γίνονται κάποια μονομερή γεγονότα, κάποιες συναυλίες κτλ., δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να υπάρξει δομή. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξει μία, ας το πούμε, Αδριατική Ένωση Πολιτισμού, στην οποία να συμμετέχει και η Κέρκυρα και οι χώρες της Αδριατικής, ώστε να υπάρχει ένα γεωγραφικό στοιχείο το οποίο αναπτύξει τον πολιτισμό μεταξύ όλων αυτών των χωρών, τους οποίους ενώνει η θάλασσα και τα παράλια. Και οι οποίοι αυτοί οι πολιτισμοί έχουν σχέση με τους πολιτισμούς της Μεσογείου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να λοιπόν μια πρόταση, την οποία καταθέτω πολύ συγκεκριμένη. Και οποίο αυτό γίνεται σε επίπεδο δήμων και περιφερειών. Βρίσκει τους αντίστοιχους από εκεί, παίρνεις χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή και Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει χρηματοδότηση για αυτά τα πράγματα. Και βάζεις μπροστά και φτιάχνεις τις κατάλληλες υποδομές. Κάθε φορά μπορεί να είναι ένα μέρος, τη μία μπορεί να είναι η Κέρκυρα, την άλλη το Ντουμπρόβνικ, στα πλαίσια αυτής της Ένωσης, της Αδριατικής, να είναι το κέντρο. Όπως λέμε στην Ευρώπη, πολιτιστική πρωτεύουσα. Αντίστοιχο δηλαδή εδώ. Θέλω να σας πω, κύριε Δαβέτα, το εξής.
ότι στην Κέρκυρα δεν πάσχουμε από πολιτισμική δράση ή μουσική δράση. Το πρόβλημα είναι ότι όσο και αν ακούγεται πεζό, δεν υπάρχει ένας χώρος για να φιλοξενηθεί μια πολιτιστική δράση από τη μικρότερη έως τη μεγαλύτερη. Ωραία. Και όταν αναφέρομαι στη μικρότερη, δεν εννοώ μια πολιτιστική δράση που μπορεί να καλυφθεί από τις ανάγκες της σκηνής ενός σχολείου. Εννοώ μια αίθουσα, μια σκηνή που να μπορέσει να τη φιλοξενήσει. Υπάρχουν παλιοί χώροι όμως εδώ, τους οποίους παλιούς χώρους μπορούμε να τους πάρουμε και τους χώρους αυτούς να τις δώσει το κράτος, ο Δήμος και η Περιφέρεια να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ. Και να χρηματοδοτηθούν, λέτε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Παράδειγμα, ανέφερα εγώ επανειλημμένα την Κορσική και τη Μασσαλία, στην οποία συμμετείχα στις επιτροπές. Η Κορσική και η Μασσαλία είναι μέρη τα οποία χαρακτηρίζονται ως μαφιόζικα μέρη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μας έχουν αφήσει και ταινίες, ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το εάν σημαντικό. Πάτε τώρα και στην Κορσική και στη Μασσαλία, θα τρεύετε τα μάτια σας. Διότι από το 2013 που ανακήρυξαν η θελημένα η πολιτική, από Σαρκοζή ξεκίνησε και ούτω καθεξής, τη Μασσαλία πολιτιστική πρωτεύουσα, ήρθαν φοβερά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλαξε όλη η εικόνα και οι υποδομές, δημιουργήθηκαν θέατρα, δημιουργήθηκαν καταστάσεις οι οποίες προσελκύουν κόσμο. Διότι μεγάλες μορφές τέχνης έρχονται και δρούν εκεί. Σας λέω τα περίφημα μπαλέτα του Ρολάν του Πετί, που είναι το πιο γνωστά μπαλέτα παγκοσμίως. Έχουν την έδρα τους εκεί για 2 χρόνια. Άρα όσοι παρακολουθούν τα μπαλέτα και θέλουν να έρθουν, φεύγουν και έρχονται από τις άλλες χώρες, από Ιταλία κτλ. Εκεί. Που σημαίνει ταυτόχρονα και τουρισμός. Σημαίνει ταυτόχρονα και χρήμα. Σημαίνει ταυτόχρονα ότι ο πολιτισμός μπορεί να φέρει μια οικονομική ανάπτυξη. Γιατί το παραβλέπουμε και θεωρούμε τον πολιτισμό κάτι κουλτουριάρικο, κάποιο κουλτουριάριδο που δεν τους καταλαβαίνει κανένας, μια λάμπουσα παινία. Είναι τελείως λάθος. Και αυτό καλλιεργείται από τους πολιτικούς μας. Επαναλαμβάνω, τους πολιτικούς μας. Δεν υπάρχει κατάλληλη πολιτική βούληση. Η σημερινή πολιτική ηγεσία και των 2 μεγάλων κομμάτων, αυτός ο διμέτωπος, δίνουν το βάρος όχι στον πολιτισμό, αλλά σε οποιαδήποτε άλλα ζητήματα τα οποία θέλουν να τα διατηρήσουν εξουσία. Ενώ θα μπορούσαν μέσω του πολιτισμού και της παιδείας να βοηθήσουν όλη αυτή την κατάσταση, φτάσαμε στο σημείο ο Υπουργός Παιδείας, ο σημερινός, να αφαιρεί τα λατινικά, τα αρχαία ελληνικά, δηλαδή βασικές ανθρωπιστικές σπουδές, ενώ οι Γάλλοι τα ξαναβάζουν, γιατί είδατε το κενό. Άρα, συγγνώμη, το κακό ξεκινάει από πάνω. Δεν είναι ο κόσμος ο οποίος δεν είναι καλλιεργημένος. Όταν στα σχολεία δεν κάνεις την ανάλογη παιδεία, όταν δεν δίνεις ερίσματα στα νέα παιδιά. Στη Μασσαλία υπάρχει αυτό που ένας πολιτιστικός χώρος για τους νέους, ο οποίος χτίστηκε τώρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι όλη η σύγχρονη τεχνολογία μέσα εκεί, μαζεύονται από ποιήση, λογοτεχνία, θέατρο, τα πάντα. Μέχρι ηλεκτρονικά παιχνίδια. Πάνε λοιπόν εκεί και μαζεύονται. Στο Παρίσι υπάρχει ένα που λέγεται το 4. Ένα τεράστιο χώρο, το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο κτίριο. Προσέξτε. Εγκαταλελειμμένο κτίριο. Αντί να τον γκρεμίσουν, το κάνανε μουσείο της νεολαίας. Όλοι οι νέοι λοιπόν πάνε εκεί. Μπορούν να κάνουν εκθέσεις. Ακόμη και άνθρωποι άσημοι. Όχι αυτοί που θα περάσουν από τις μεγάλες γκαλερί. Αυτά πώς γίνονται. Είναι πιο έξυπνοι οι Γάλλοι από εμάς. Όχι βέβαια. Πολιτική βούληση έχει. Και έχουν και τα κατάλληλα πρόσωπα στις κατάλληλες θέσεις. Δεν στέλνουν στην Ευρωβουλή, κυρία Βλάχου, ποδοσφαιριστές ή showmen, showwomen ή ανθρώπους του showbiz μόνο και μόνο για να κοροϊδέψουν τον κοσμάκι και να βγάλουν ψήφους. Δεν στέλνουν στην Ευρωβουλή ανθρώπους οι οποίοι είναι ανάξιοι να στηρίξουν τα ζητήματα της Ευρώπης. Δεν είναι τώρα. Εγώ δεν συμφωνώ. Είναι ισοπεδωτικό θεωρώ αυτό που λέτε. Δηλαδή, είναι σκληρό. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής, ξέρω εγώ, ή ασκεί κάποιο άλλο επάγγελμα, ότι είναι ανάξιος. Για αυτά τα θέματα. Για αυτά τα θέματα. Έτσι. Είναι ικανός. Πολύ βαρύ αυτό που λέτε. Είναι ικανός στον τέτοιο. Πέστε μου. Στον τομέα του. Ναι, τι κάνανε αυτοί που στείλανε στην Ευρωβουλή. Τους έχω καλέσει να μου πείτε τι δράση κάνανε. Καλά, μπορώ να πω και για άλλους οι οποίοι δεν ήταν ούτε ποδοσφαιριστές ούτε τραγουδιστές και επίσης δεν έκαναν τίποτα. Συμφωνούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι τελικά δεν έχει να κάνει μόνο με το επάγγελμα αυτού, όχι, αν συνέχιζα, αυτού που έχει εκλεγεί. Έχει να κάνει με πολλά άλλα πράγματα. Αν συνέχιζα το τρίτο μέρος που έλεγα, θα ήταν το εξής. Δεν στέλνουμε, πήγα να σας πω, στην Ευρωβουλή ανθρώπους τους οποίους είτε θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτούς πολιτικά και τους στέλνουμε στην Ευρωβουλή, είτε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στην Ευρωβουλή με σκοπό να γυρίσουν πίσω. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει με την αναγνωρισιμότητα. Το να βάλεις κάποιον ο οποίος, ας πούμε, προέρχεται από ένα χώρο που πολλοί κόσμοι ασχολείται με αυτόν, είτε είναι τραγουδιστής, είτε δεν είναι, ξέρω εγώ, είτε είναι κάτι άλλο. Δεν έχει να κάνει όμως με τη γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέξτε. Το να είσαι καλός τραγουδιστής ή καλός ποδοσφαιριστής ή καλός ντόπιος πολιτικός. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι. Όχι νομικοί, αλλά να ξέρουν τα ζητήματα της Ευρώπης.
για να μπορούν να είναι μάχημοι. Να μπουν επιτέλους κατευθείαν στο Ευρωκοινοβούλιο ή σε οποιαδήποτε άλλες δράσεις ευρωπαϊκές γίνονται και να μιλήσουν στα ίσια, να κοιτάξουν στα μάτια τον αντίπαλο ή τον αντίθετο συγγνώμη τους. Διότι αλλιώς τι θα γίνει, θα έρθει ο άλλος, ξέρει το θέμα, εσύ αποδέχεσαι το ρόλο της ουράς ή του ουραγού, στο τέλος παίρνει τις αποφάσεις αυτός για σένα, παίρνει τις αποφάσεις για τον ελληνικό λαό και μετά γκρινιάζεις και τάξεις με τον Α και τον Β, με τον Γιούγκερ, με τον ένα, με τον Β. Βγάλε τα κατάλληλα πρόσωπα, αλλά ζήτησε τους και την ευθύνη μετά. Γίνεις σκληρός με τα πρόσωπα αυτά. Στη δημοκρατία επιτρέπεται αυτό, οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει κιόλας. Εντάξει, γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται πολιτική βούληση. Η δημοκρατία δεν αποκλεί. Αλλά η πολιτική βούληση σημαίνει εγώ σαν πολιτικός ή σαν αρχηγός πολιτικός επιλέγω εκείνα τα πρόσωπα τα οποία θεωρώ ότι ξέρουν το θέμα τους, είναι ικανά και θα δώσουν μάχη για το θέμα. Εντάξει, αυτό είναι και στη βούληση του ψηφοφόρου από εκεί και ύστερα να διαλέξει εκείνους τους οποίους και στην προκειμένη περίπτωση τώρα που έχουν αλλάξει τα δεδομένα και υπάρχει δυνατότητα της επιλογής. Γι' αυτό μιλάμε εδώ, για να προβάλλει ο κάθε καλεσμένος σας τις απόψεις του, για να μπορέσει να δει οι ψηφοφόροι ανεξαρτήτως κομμάτων, εγώ είμαι με την Ένωση Κεντρών, άλλος μπορεί να είναι με ένα άλλο κόμμα, να επιλέξει, ειδικά στην Ευρωβουλή που είναι χαλαρή και ανοιχτή η ψήφος, να μπορέσει να δει τις θέσεις και την προσωπικότητα των υποψηφίων και να κρίνει με βάση αυτά. Και να μην πέσει κυρίως, για να κλείσω αυτή τη λογική, να μην πέσει στη λογική των δύο κομμάτων των μεγάλων, τα οποία αυτή τη στιγμή λένε προσοχή, καμία χαμένη ψήφος για την Ευρωβουλή. Διότι στην πραγματικότητα στερούν τη δυνατότητα στον κόσμο να έχει μια άλλη επιλογή από τις βουλευτικές και τον εκβιάζουν ψυχολογικά να υποχρεωθεί να ακολουθήσει τις πολιτικές βουλευτικές γραμμές, ενώ οι εθνικές εκλογές είναι διαφορετικές από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Εντάξει, οι εθνικές εκλογές είναι διαφορετικές, αλλά και στην Ευρωβουλή υπάρχουν κόμματα δηλαδή και τα οποία έχουν συγκεκριμένες θέσεις για συγκεκριμένα θέματα. Οπότε και στη χώρα μας. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα με εδώ. Δηλαδή τα θέματα τα οποία ασχολούνται εδώ πέρα τα δικά μας κόμματα, τα εθνικά κόμματα, δεν είναι τα ίδια με αυτά τα οποία ασχολούνται στην Ευρώπη. Άλλωστε, οι σχηματισμοί τους ως κόμματα τους δίνουν τη δυνατότητα να μπουν στην Ευρωβουλή ή όχι. Εγώ δεν μιλάω για τα κόμματα, μιλάω για τα πρόσωπα. Που πλαισιώνουν τα κόμματα. Έτσι, μπράβο. Η επιλογή λοιπόν στην Ευρωβουλή είναι με διαφορετικά, κατά τη γνώμη μου, κριτήρια. Και επιμένω σε αυτά τα κριτήρια και θέλω να με ακούσει ο κόσμος να είναι διαφορετικά τα κριτήρια των κομμάτων των εθνικών εκλογών και διαφορετικά τα κριτήρια για τα κόμματα ή για τα πρόσωπα τα οποία θα πάνε σε ευρωπαϊκές εκλογές. Γιατί είναι διαφορετικό το διακύβευμα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα βέβαια το περιθώριο μέχρι τις εκλογές, αλλά βλέπω ότι έχετε εντείνει τις περιοδίες και φαντάζομαι θα ενταθούν ακόμα περισσότερο όσο πλησιάζουμε στην καταληκτική ημερομηνία. Έχω άϊπνος μόνιμα. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται και πολύ κουράγιο για να το πραγματοποιήσετε. Πρέπει να το θέλεις. Είναι και το κίνητρο μεγάλο λοιπόν για εσάς. Το θέλεις. Πρέπει να το θέλεις, να το αγαπάς, να νιώθεις ότι μπορείς να έχεις βρει τη θέση σου σε αυτό το θέμα. Γιατί αν έχεις βρει τη θέση σου σε αυτό το οποίο κάνεις, είναι το κάνεις με αγάπη. Οτιδήποτε έχει σχέση με Ευρώπη, με πολιτισμό, με θέματα τα οποία γνωρίζω λόγω του ότι ζω τόσα χρόνια και πηγαίνω έρχομαι, είναι θέματα και τα αγαπώ και μπορώ να τα κάνω και θέλω να τα κάνω. Ωραία. Θέλω έτσι πριν κλείσουμε να μου πείτε 2-3 στοιχεία που θεωρείτε ότι εσείς τα έχετε και για τα οποία φαντάζομαι θα ζητήσετε και από τον κόσμο να σας επιλέξει. Πρώτα απ' όλα την ευρωπαϊκή εμπειρία. Η ευρωπαϊκή εμπειρία σημαίνει ότι δεν θα χαθεί χρόνος μέχρι να μάθω πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς είναι η ψυχολογία των Ευρωπαίων. Δεύτερο στοιχείο, τη γνώση. Στην Ευρώπη τα ζητήματα δεν είναι μόνο απλά ιδεολογικά ή κομματικά. Πρέπει να ξέρεις να παίρνεις τα κονδύλια. Δηλαδή, όταν σας είπα αυτό το προηγούμενο που σας είπα, για να πάρεις κονδύλια για να φτιάξεις αυτή την Αδριατική Ένωση και ούτω καθεξής τα οποία σας ανέφερα, αυτά εάν δεν τα κινήσεις εσύ, δεν θα μπορέσουν να απελευθερωθούν ποτέ. Δεν στα δίνει κανένας. Πρέπει εσύ να ξέρεις να βάλεις τους μηχανισμούς. Άρα για να το κάνεις αυτό πρέπει να σε ενδιαφέρει. Όχι απλά να είσαι ευρωβουλευτής, να παίρνεις το μισθό σου και να γυρίζεις. Τρίτο στοιχείο. Ακόμη κι αν ξεκίνησα την οικογένειά μου στη Γαλλία και τα δύο μου παιδιά γεννήθηκαν στη Γαλλία, τα έφερα πίσω στην Ελλάδα και μεγάλωσα στην Ελλάδα. Και διατηρούν μια, αν θέλετε, ελληνική κατά βάση ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτά στην ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι αγαπώ την Ελλάδα, θέλω να προσφέρω στην πατρίδα μου μέσα από τα στοιχεία που μπορώ, γνωρίζω και ξέρω, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τελευταίο στοιχείο είναι ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ εκτός από τον πολιτισμό η οικολογία και η οικολογία έχει άμεση σχέση με αυτό που ονομάζουμε σκουπίδια στην Κέρκυρα, περιβάλλον, ούτω καθεξής. Υπάρχουν και εκεί τρόποι
μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να υπάρξει η σωστή πολιτική βούληση για να δουλέψουμε. Άρα, αυτοί οι τρεις άξονες είναι βασικοί για μένα και ζητάω την ψήφο για την Ευρωβουλή των συμπατριωτών μου. Να ευχηθώ καλή δύναμη καταρχάς μέχρι τις εκλογές, κύριε Δαβέτα. Έχετε αρκετές μέρες ακόμη για να συνεχίσετε την προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Απλώς να ξέρουν ότι είναι με την Ένωση Κεντρών. Μην κάνουν κανένα λάθος. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Λοιπόν.